Στο άλσος της Νέας Μύρνης, στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2013, θα παρακολουθήσουμε σήμερα μια γιορτή αφιερωμένη στον εθελοντισμό από την Ηλιακτίδα. Μαζί μας θα είναι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, ο γνωστός ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός και ο κύριος Χρυσόγελος, τομεάρχης του Ρωτεραρινού Ομίλου. Χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Σοφία Βούλτεψη, κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Με άλλη ιδιότητα σήμερα εδώ. Σήμερα είστε για την Ηλιακτίδα. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Όπως είπα και έτσι στο μικρό ευχαριστήριο μήνυμα που απίφθηνα, πιστεύω ότι ο εθελοντισμός είναι το ανώτατο στάδιο του ανθρωπισμού. Και επειδή εγώ ως δημοσιογράφος ασκούσα πάντοτε ένα πολύ ωραίο λειτουργήμα, το οποίο πρόσφερε στον κόσμο πληροφορίες, αλήθεια, όταν γίνεται σωστά, όμως είναι και κοινικό επάγγελμα. Και επειδή πάντα όταν πήγαινα στα πολεμικά μέτωπα έβλεπα πάρα πολύ πόνο, θάνατο, όταν γύριζα ήθελα να ασχολούμαι με τους συλλόγους μου. Και γι' αυτό είπα ότι μου προσφέρουν περισσότερα από όσα τους προσφέρω. Έχουμε μαζί μας την κυρία Πέλη Φωστιέρη, πρόεδρος των Αποσπερίδων της Νέας Μύρνης, ενός νέου καινούργιου συλλόγου, που θα μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλήστε μαζί τις Αποσπερίδες. Είμαστε πολιτιστικός σύλλογος οι Αποσπερίδες. Mm-hmm. Ιδρυθήκαμε πριν από 5 μήνες, είμαστε πολύ καινούργοι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια ως από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων των Παιδιών μας. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πια, έχουν πάει λύκειο, έχουν αποφοιτήσει. Θέλαμε λοιπόν να τα φέρουμε πάλι όλα μαζί από όταν ξεκινήσανε. Να είμαστε μία παρέα, να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να ενώσουμε όλα τα παιδιά της Νέας Μύρνης. Πείτε μας ένα περιστατικό που σας έχει μείνει από ένα παιδί που συμμετέχει σε Αποσπερίδες. Ένα περιστατικό που έμεινε είναι ότι τραυμάτισα την κόρη μου. Τον Ιούνιο λάβαμε μέρος στο πανελλαδικό πρωτάθλημα για hip-hop και πήραμε το χρυσό βραβείο. Και πέταξε ένα μπουκάλι νερό προκειμένου να πιει, της άνοιξα λίγο το χείλι. Αυτό από τις Αποσπερίδες, αλλά μου έχει μείνει κάτι άλλο ακόμη πιο έντονο. Αυτό λίγα λεπτά πριν χορέψουν, έτσι. Μου έχει μείνει κάτι πιο έντονο από ένα παιδάκι που χόρευε στο πάρκο της σταδίου, στους παραδοσιακούς, και ξαφνικά χάθηκε από το πλάνο. Έπεσε πίσω από τη σκηνή.